Της ψήφισης φορολογικού και ασφαλιστικού. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Βαγγέλη τον Μπούτα, τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων και εκπρόσωπο του Μπλόκου της Νίκαιας. Καλησπέρα κύριε Μπούτα από τη Λαμία, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Μπούτα, πολύ καλά εσείς. Προσπαθούμε όλοι να είμαστε σε αυτό τον οικονομικό ρημαγδό και το προσφυγικό βεβαίως που έχουμε το τελευταίο διάστημα. Αλλά είχατε μία συνάντηση τα 68 μπλόκα, κύριε Μπούτα. Πάρθηκαν αποφάσεις και πώς θα κινηθείτε το επόμενο διάστημα εν ώψη ψήφισης φορολογικού ασφαλιστικού? Ναι. Αποφασίζουμε όταν θα φέρει το σχέδιο νόμου η κυβέρνηση, που έχει προκηρυχθεί και 48 ώρες απεργία από τα συνδικάτα, με πούλμαν να μεταβούμε στην Αθήνα να δημιουργήσουμε το δικό μας μπλοκ με τα δικά μας αιτήματα, με τις δικές μας σημαίες, με το ταξικό κίνημα περιφρονημένα να διαδηλώσουμε, να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το που πάει να κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή τον νόμο λιμετόμου που είναι και για τους αγρότες και για τους εργαζόμενους, για όλους. Μιλάτε ταυτόχρονα, τώρα. Ναι, ναι. Ταυτόχρονα δε αποφασίσαμε. Ναι. Επειδή υπάρχει μεγάλη υστέρηση στη ρευστότητα στους αγρότες και πρέπει να βγουν στις καλλιέργειες, να διεκδικήσουμε να δοθούν οι συνδεμένες ενισχύσεις, ό,τι χρωστάει εν πάση περιπτώσει το πρασίνισμα και τα λοιπά, ναι, το κράτος, είτε από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από αποζημιώσεις και τα λοιπά, ναι, να δοθούν συνδεδεμένες ενισχύσεις, να δοθούν στους αγρότες για να μπορούν να αποδευστέρετε, και την Τετάρτη, ναι, θα υπάρξουν σε όλους τους νομούς συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του ΠΚΠΕ για να πιέσουμε την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αυτό το άμεσο αίτημα που είναι αίτημα ζωής. Απόλυτα κατανοητό. Το ερώτημα που βγαίνει είναι αν μπορείτε να προλάβετε τα χειρότερα, κύριε Μπούτα, γιατί φαίνεται αποφασισμένη και η κυβέρνηση να προχωρήσει τη διαδικασία, και αν μπορείτε να το αποτρέψετε, θέλω να πω, με όλη αυτή την κινητοποίηση και την, ναι, πίεση που θα κάνετε. Κύριε Βούτσινη, στη χθεσινή κουβέντα που είχαμε με τα μπλόκα, ναι, αναδείχθηκε έτσι σαν κύριο συμπέρασμα ότι η κοινή δράση με τα λαϊκά στρώματα, με τα εργατικά σωματεία, αποκτά δύναμη, δίνει δύναμη στον αγώνα, ναι, αποκτά δύναμη ο αγώνας και μπορούμε πραγματικά, όσο θα δυναμώνει αυτή η συμμαχία, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Άλλωστε, εμείς είπαμε, ναι, και σε όλους τους τόνους ότι ο αγώνας δεν είναι μια κέξο. Ο αγώνας θα είναι και μακρύς και δύσκολος. Κατάλαβα. Επίσης, είπατε για να πάρετε τα χρήματα που πρέπει να κάνετε και τις δουλειές σας. Εδώ προκύπτουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι, ακούω ότι από τη στιγμή που θα μπουν οι άμεσες ενισχύσεις, κύριε Μπούτα, βγήκε απόφαση ή θα κατατεθεί άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών να παίρνουν τα χρήματα από τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς. Και το δεύτερο, ο κύριος Αποστόλου βγήκε και είπε ότι θα πρέπει να επιστραφούν από 95 περίπου χιλιάδες αγρότες χρήματα από το πακέτο Χατζηγάκη. Θέλω ένα σχόλιο και για τις δύο περιπτώσεις. Κοιτάξτε, καταρχήν ο νόμος ψηφίστηκε πριν από τις κινητοποιήσεις για να επιστραφούν τα χρήματα που είχαμε επιβάλει να μας δοθούν ως αποζημιώσεις επί Υπουργείας Χατζηγάκη με τους αγώνες, είμαστε. Βεβαίως. Τότε ο κύριος Αποστόλου είχε πει ότι όσο είμαι εγώ υπουργός, δεν ψηφίστε, θα... Ψηφίστε τον νόμο, έλεγε στους βουλευτές, αλλά εγώ δεν θα τον εφαρμόσω. Δεν πρόλαβα να τελειωθούν τα μπλόκα και τον νόμο τον εφαρμόζει. Εμείς ζητάμε από τους μικρομεσαίους αγρότες να μην πάρθει ούτε ένα φράγκο πίσω. Γιατί είναι χρήματα τα οποία δεν δόθηκαν ως ενίσχυση, ναι, αλλά δόθηκαν ως αποζημίωση για τις ζημιές που υπήρχαν εκείνη την περίοδο. Σε μια σειρά από προϊόντα. Αντιληπτό. Τώρα, αν σε κάποιους έχουν δώσει υπέροχα ποσά, ας πηγαίνω να τα πάρω από αυτούς. Δεν θα τους μαλώσουμε. Αντιληπτό. Αλλά τώρα, αν πήρε άλλους 5.000 ή 10.000 από τη ζημιά που έφερε στο Βαμπάκι ή σε άλλες καλλιέργειες,
είναι έγκλημα, πραγματικά, πραγματικό έγκλημα οικονομικό αυτό που πάνε να κάνουν, να στραγγαλίσουν δηλαδή εκεί που περιμένει ο λαός για να πάρει κάποια χρήματα. Γιατί τελικά... Γιατί τώρα θα πούνε, κύριε Μπούτα, θα πούνε φέρτε τα λεφτά, όσοι πήραν νομίζω πάνω από 1.000 ευρώ, τουλάχιστον αυτό έχει βγει προς τα έξω, και είναι αρκετός κόσμος, αρκετοί αγρότες που είχαν πάρει από το πακέτο Χατζηγάκη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δώσει τα χρήματά τους, έχουν καλύψει τρύπες, έχουν καλλιεργήσει. Πώς να τα δώσουν πίσω τώρα, είναι το ερώτημα. Εννοείται ότι αυτά τα χρήματα έχουν χρησιμοποιήσει για την παραγωγή. Δεδομένου ότι εκείνη τη χρονιά οι ζημιές ήταν τέτοιες που δεν υπήρχε κέρδος για να συνεχίσουν, να έχουν κεφάλαια να συνεχίσουν την άλλη τη χρονιά. Με αυτά τα χρήματα συνέχισαν την καλλιέργεια. Το τελευταίο... Αυτό που... Ταυτόχρονα όμως με όλα αυτά, πέρα από το ότι πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα και από τη στάση της κυβέρνησης, του Υπουργού κτλ., πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα και για το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πόσο αντιλαϊκή και αντιαγροτική είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο εχθρικά φέρεται απέναντι στους μικρομεσαίους αγρότες. Μάλιστα. Το ερώτημα, μάλλον το συμπέρασμα, είναι ότι είστε με τα όπλα παραπόδα, κύριε Μπούτα, αυτό κρατώ, και ότι είστε σε έναν διαρκή αγώνα, όσο πάει αυτός ο αγώνας. Κύριε Βουσίνε, ο αγώνας δεν είναι μόνο όταν δημιουργούμε τα μπλόκα. Ο αγώνας είναι καθημερινός. Είναι καθημερινός. Και μια συνέλευση στο χωριό, η δημιουργία ενός συλλόγου, η παραδραστηριοποίηση ενός συλλόγου, αγώνας είναι. Αυτό που θα κάνουμε την Τετάρτη, αγώνας είναι. Αυτό που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα, είτε πάμε στην Αθήνα που θα φέρει το νομοσχέδιο, που θα πάμε σίγουρα, αλλά οι παρεμβάσεις που γίνονται δεν γίνονται μόνο όταν υπάρχουν τα μπλόκα. Στα μπλόκα υπάρχει μια κορύφωση μιας μορφής του αγώνα, και το αγροτικό κίνημα πρέπει ακόμα καλύτερα να μπορέσει να εναλλάσσει τις μορφές και να αγωνίζεται μαζί με τους εργαζόμενους πάντα. Το ξανατονίζω αυτό, γιατί εκεί βρίσκεται και η δύναμή μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπούτα, για την πλήρη ενημέρωση. Καλό